Για αυτά που είπε η Νανά Μούσχουρη για τους Έλληνες. Κοιτάξτε, η Νανά Μούσχουρη πρέπει να βρει πρώτα να ψάξει η ίδια την Ελληνίδα. Δεν έχει ανάστημα για να μιλήσει για το Θοδωράκι, για τους Έλληνες. Δεν έχει κανένα ανάστημα. Η Νανά Μούσχουρη μιλάει τα ελληνικά. Για τι κάνετε, πώς είστε καλά. Και θέλω να τις πω, τι είπε και θέλω. Λοιπόν, η Νανά Μούσχουρη να βάλει το κεφάλι της εκεί που πρέπει και να μην ασχοληθεί καθόλου με τους Έλληνες. Δεν θα υπήρχε η Νανά Μούσχουρη αν δεν υπήρχε ο Κατζηδάκης ο Θοδωράκης. Δεν θα υπήρχε πουθενά. Λοιπόν, να σταματήσει να μιλάει. Έκανε διεθνή καριέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει διεθνή καριέρα είναι και καλός. Να σοπάσει η Νανά Μούσχουρη, δεν είναι τίποτα. Και έγινε και ευρωβουλευτής, έκανε και δεν έκανε τίποτα απολύτως για την Ελλάδα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, ας μην μιλήσει, να είναι ντροπή. Δικαιολόγησε ακόμα και την. Δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική τέχνη. Τραγουδίστρια, ας πούμε, είναι Χαρούλα Αλεξίου. Είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. Είναι η Βίκη Μοσχολιού. Είναι η Πόλη Πάνου. Είναι η Γιώτα Λίδια. Είναι οι τραγουδίστρες που είναι μέσα στη μνήμη μας, είναι μέσα στο DNA μας. Η Νανά Μούσχουρη δεν είναι στις λογικές του Έλληνα, αλλά είναι διεθνώς, όχι δημοφιλής, δημοσιοποιημένη. Δεν έχει σίγουρα την αγάπη. Άλλο δημοφιλία, άλλο δημοσιοποίηση. Έχουμε πολύ μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες της δημοτικής μουσικής που τους βλέπεις με τις γραβατούλες και αυτά και κανείς δεν έχει μιλήσει και δεν έχει ασχοληθεί γιατί δεν πουλάει, δεν βγάζουν τα.